Δόξα σε ο Θεός πάντα την Υγεία ήδη στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της ελευθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω στους ευρώς των αγαπών της ζωής σου Υιός. Ελθέ και σκύλωσον εμήν και καθάρισον εμάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ. Θεού εφτάσαμε και τη Δευτέρα εβδομάδα τελειώσαμε τις μεγάλες Τεσσαρακοστής και ήδη σήμερα ειδικά έχουμε και την εορτή του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας Γρηγορίου του Παλαμά, του γίγαντος της θεολογίας, ο οποίος εκαθάρισε την Εκκλησία από τις διάφορες αιρέσεις, ειδικά δε από τον νέο αριανισμό, ο οποίος εμάστησε πάρα πολύ την Εκκλησία μας. Ο παλαιός αριανισμός εδογμάτιζε ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και άρα ως σωτήρας του κόσμου δεν εσώθηκε ο κόσμος, αφού ήταν και αυτός ένας άνθρωπος, ένα χτίσμα. Αυτή ήταν η θεωρία, η πρώτη βλασφημία του αριανισμού, την οποία οι πατέρες επολέμησαν και η Εκκλησία και την κατέβαλαν μεν. Μετά ο διάβολος στο Μεσαίωνα και ύστερα δημιούργησε νέα φάση αριανισμού, τον νέο αριανισμό. Λοιπόν, ο διάβολος βρήκε οπαδούς και δίδασκε ότι η χάρις του Θεού μέσω της οποίας κατασκεύασε τα χτίσματα και τα προνοεί είναι χτίσμα, είναι χτιστό πράγμα. Μα πώς είναι δυνατόν, άμα είναι χτιστό πράγμα σαν και εμάς, πώς είναι δυνατόν να μας κάνει εμάς αχτίστους και απαθείς? Αλλά αυτό δεν ήταν εύκολο να το καταλάβει ειδικά το κοινωνικό σύνολο και είπεται από πολλά τριβάλλουσα εκκλησία. Ήταν και το γέννημα της πατερικής φιλοσοφίας. Ο γίγας της θεολογίας, γέννημα του Άθωνος και ειδικά της Μονής Βατοπεδίου, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτός όλη του τη ζωή, σε τέσσερες συνόδους βρίσκεται το παρόν. Εδιώχθηνε, φυλακίστηνε, συκοφαντήθη. Δεν υπεχώρησε μέχρι που καθάρισε την Εκκλησία από αυτό το άγος. Και όχι μόνο να καθάρισε, αλλά περιέφραξε την Εκκλησία ούτως ώστε όσον υπάρχει ζωή των ανθρώπων να μην μπορεί να μπει άλλη πλάνη. Κατά τέτοιον τρόπο αυτός ο γίγας οχύρωσε την Εκκλησία μας. Γέννημα και αυτό της αθωνικής γραμμής και παραδόσεως. Σήμερα είχαμε και εμείς ένα είδος εορτής, διότι σήμερα η μονή μας προέβαλε για της κουράς ακόμα έναν αδελφό μέσα στη συνοδεία. Τώρα είναι κατάλληλο η ώρα να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο στα γεγονότα του τα οποία ζήσαμε σήμερα. Βέβαια αυτά τα ξέρουμε, αλλά όταν τα ακούεις πρόσφατα είναι κάτι το καλύτερο. Βλέπετε σήμερα ακριβώς έγινε η λεγόμενη ομολογία. Αυτή η ομολογία γίνεται και στο βάπτισμα, αλλά συνοπτικά. Στο βάπτισμα προσέρχεται βέβαια τον Ήπιον και λέει ο ανάδοχος αντί του Ηπίου ότι στέκεται μπροστά στο Θεό και κάνει την ομολογία του. Διότι η άρνηση των πρωτοπλάστων, η άρνηση του Θεού θελήματος προκάλεσε την πτώση και την καταστροφή. Τώρα χρειάζεται να κάνουμε ομολογία, να διορθώσουμε το πρώτο σφάλμα και να πάρουμε την βίζα της εισόδου. Παίρνουμε τον Ήπιον. Παλαιά δεν γινόταν η βάπτιση στα νήπια, αλλά στην τέλεια ανδρική ηλικία. Επειδή όμως πέθαναν πολλοί
και ειδικά μικρά παιδιά και έφευγαν χωρίς τη σφραγίδα, εκατέβηκε η Εκκλησία στην οικονομία να δεχθεί τον νηπίο βάπτισμα. Και στην θέση του νηπίου, επειδή είναι αδύνατον αυτό να μιλήσει, έρχεται ο ανάδοχος, ο οποίος ανάδοχος πρέπει να είναι χριστιανός. Δεν γίνεται να είναι άλλος από χριστιανόν. Και εκεί συνοπτικά, με σύντομα λόγια, λέγει, προσέρχεται στο Θεό και λέει, αποτάσσω με το σατανά και πάση τις έργης και τις πομπές αυτού. Δηλαδή, έργα και πομπές περιέχουν ολόκληρο το σύνολο της κοινωνικής αναστροφής. Έργα είναι η κατευθείαν πιέσεις της αρνήσεως του ηθικού νόμου, της προστοθειών πίστεως και του καθήκοντος. Πομπές είναι διάφορες διαχύσεις, οι πικυρόμορφες διαχύσεις που δίθεν ο άνθρωπος κάνει για να ξεσκάσει, που λέμε. Και εκεί ακριβώς στο βάπτισμα, με δύο λόγια λέμε, από τα σώματα τα έργα του σατανά και τις πομπές αυτού και εκ διαμέτρου συντασσόμεθα το Χριστό και αρχίζουμε να λέγουμε το σύμφωνο της πίστης και ομολογούμε πίστην προς τον Θεό στην Αγία Τριάδα, πίστην εις των συσσαρκωμένων θεολόγων μέσω του οποίου της θυσίας του δικαιώθημε. Αυτή είναι η πρώτη ομολογία. Βλέπετε εμείς όμως ότι δεν προσέξαμε και την ομολογία αυτήν την αχρεώσαμε μέσα στην ράθιμη και αμελημένη μας ζωή. Εδέχθηκε η Εκκλησία πάλι μέσα στους όρους της μετανοίας και έβαλε τη δευτέρα ομολογία πάλι. Στην πραγματική έννοια της μετανοίας ανήκει το τάγμα των μοναχών. Οι μοναχοί είναι εκείνοι τους οποίους ο Θεός όχι διαλέγει, δεν τους διαλέγει ο Θεός. Διότι αν ο Θεός τους διάλεγε αυτούς και άφηνε τους άλλους, είχαμε δικαίωμα να κάνουμε παράπονο. Πώς αυτούς βάλεις και εμάς μας βγάζεις? Δεν κάνει έτσι ο Θεός. Ο Θεός που είναι η απόλυτος δικαιοσύνη, η απόλυτος σοφία, δεν κάνει έτσι, αλλά σαν Θεός ξέρει τα πάντα προτού να γίνουν. Γνωρίζοντας ο Θεός ποιοι έχουν διάθεση υψηλωτέρας ζωής πνευματικής και αληθινής μετανοίας, τους δίδει την δύναμη να προχωρήσουν εις εφαρμογή. Αυτός είναι ο τρόπος που λέει «Ου παντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλλής δέδοται». Τους δίνεται η δύναμη. Λοιπόν, στην θέση των μοναχών ολοκληρώνεται η πραγματική μετάνοια. Και τώρα λοιπόν γίνεται και η πραγματική ομολογία. Εδώ δεν την λέμε συνοπτικά όπως που είμαι θαμωρά. Του λέμε εκτεταμένα. Και βλέπετε προσέρχεται ο μοναχός γυμνός τροποντινά, αποβάλλοντας τα ενδύματα του, είναι σαν που να αποδεικνύει ότι αποβάλλει όλον τον παλαιόν άνθρωπο. Αρνείται τα συστήματα της αμαρτωλής της παλαιάς ζωής. Και στέκεται γυμνός, χωρίς θέλημα και γνώμη, μπροστά στο έλεος του Θεού, εκδεχόμενος την χάρη του για να μπορέσει να ξανακάμει την καινούργια πνευματική του ζωή. Και εκεί ερωτώμενος, λέει ο ίδιος τώρα, διότι έχει ηλικία, δεν χρειάζεται ανάδοχον. Τον ερωτάει ο πνευματικός πατέρας, γιατί ήρθες εδώ αδερφέ μου, πες μας καλά. Μήπως ήρθες από καμιά ανάγκη, σου έτυχε καμιά ζημιά, καμιά θλίψη, καμιά περιπέτεια. Και μέσα στο μαράζι σου, μέσα στην πίεσή σου, αναγκάστηκε να καταφύγεις αυτή τη ζωή για να γλιτώσεις. Και λέει, όχι πάτερ, δεν είναι έτσι. Δεν είναι από τούτο. Αλλά από θόν των ασκητικών βίων ήρθα. Ήρθα με την καρδιά μου. Του λέει, ξέρεις τι είναι ο ασκητικός βίος? Και αρχίζει να του λέει, εδώ αφού ήρθες θα προσέχεις να αρνηθείς τον παλαιόν άνθρωπο στην δυσπαθήμαση και τις επιθυμίες. Να αποστεί από σέναν η ανικοία, η φιλαυτία, η φιλαρχία, ο εγωισμός, η ραθυμία και όλα τα συμπλέγματα του νόμου της διαστροφής. Ομολογείς ότι τα δέχεσαι? Και λέει, ναι, ομολογώ, για τούτο ήρθα. Λοιπόν και μετά, η σφραγίδα της εκουσιότητος της προσφοράς, του λέει ο ίδιος ο ηγούμενος, πάρ' το ψαρίδι εσύ και δώσε μου το που θα κάνω την κουράν. Μήπως αργότερα μεταμεληθείς και επεισόδι σου το επιβάλαμε εμείς? Είδατε με πόση λεπτομέρεια οι πατέρες τα ρύθμισαν αυτά. Και παίρνει μόνος του ψαρίδι και το δίδει στον ηγούμενο που θα τον κουρεύσει τυπικά να δεχθεί την ομολογία του. Και έκτοτε αρχίζει πραγματικά η ζωή αυτή.
Τι είναι τώρα η ζωή αυτή? Βλέπετε ότι μετά την πτώση, το πρώτο που χάσαμε από όλα, χάσαμε την μνήμη του Θεού και την αγάπη του Θεού, από την οποία εξαρτώμεθα. Διότι εμείς, ο Θεός δεν είναι για μας κάποιος δεσπότης και εμείς είμαστε υποτελείς και επειδή είναι δεσπότης κατά ανάγκη μας υποτάσσει. Με συγχωρείτε, αυτή η ιδέα σήμερα επικρατεί πάρα πολύ. Με τους δηλητηριασμούς των αυταρχισμών και των αναρχικών και των αθέων και των διαφόρων συμπλεγμάτων του σατανά, έτσι δηλαδή ενώθευσαν την πραγματική έννοια, και έτσι πολλοί άνθρωποι σήμερα λένε αυτά τα λόγια, πιστεύουν αυτές τις ιδέες. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και παντοκάνατος, είναι γεγονός. Αλλά δεν φέρεται στα χτίσματα τους σαν δεσπότης και τους επιβάλλεται δυναστικά. Ο Θεός κινείται πάντοτε εν ονόματι της παναγάπης Του, για να μεταδώσει από την αγαθότητά Του και σε αυτά που κατασκεύασε. Επειδή λοιπόν εμείς τα χτίσματα, οι κατασκευές από τον Θεό, είμεθα πράγματα αιτιατά, εξαρτώμενα. Δεν είμεθα αυθύπακτα. Μόνο ο Θεός είναι αυτεξούσιος ως αυθύπακτος και δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Δεν υπόκειται σε καμιά αναγκαιότητα. Είναι αυτοτέλειος καθεαυτό. Εμείς όμως, επειδή είμεθα εξαρτώμενα, καταγόμενα από τον Θεό, δεν μπορούμε μόνα μας. Κατάλαβες, πρέπει, οι ρίζες μας είναι εκεί. Εάν δεν πάρουμε από εκεί, δεν έχουμε να φέρει αυτόν. Αυτό που λέει και η Γραφή. Τι έχεις ο ουκέλαβες? Γιατί κοιτάξτε, δεν έχουμε να φέρει αυτόν μας τίποτε, ούτε έχουμε εξουσία, βλέπετε. Τίποτε να κάνουμε. Μια μικρή αρρώστια, μια μικρή αδελφιά, αμέσως μας καταβάλει. Ένας ελάχιστος κίνδυνος μας τρομοκρατεί. Τι σημαίνει τούτο? Είναι απόδειξη της ευτερίας μας, η πραγματική απόδειξη της μεδαμενότητός μας. Μα τι να πω ακόμα που είναι γελία? Μια σφίκα έρχεται ορμητικά πάνω μας και αμέσως θα χάνουμε. Πού είναι η παλικαριά του ανθρώπου? Πού είναι η παντοδυναμία του? Ο άνθρωπος ως αιτιατών, άρα εξαρτώμενον από τον Θεό, έχει ανάγκη συνεχώς της μεταχτού επαφής. Ο τρόπος της επαφής με τον Θεό είναι υποταγή στο θέλημά του. Αυτό το είναι η ένωση. Όπως κάνουμε στον μηχανικό σήμερα τρόπο, στον ηλεκτρονικό τρόπο, που με την επαφή του αντικειμένου της συσκευής με το κέντρο του ρεύματος παίρνει η συσκευή δύναμη ενεργίας, έτσι είμεθα και εμείς τα χτιστά όντα, τα λογικά. Δηλαδή πρέπει να έχουμε επαφή με τα του Θεού, να παίρνουμε από αυτόν δύναμη να ολοκληρωθούμε. Γιατί τώρα, μετά την πτώση, εκαδιασπάστηκε η προσωπικότητα μας. Το αρχαίο απλούν του πρωτοκτήστου κάλους που είχαμε κατεστράφει με την παρακογή. Κόψαμε από τον Θεό. Και εκεί που ήταν το πρώτο απλούν και το ακέραιον, τώρα μπήκε το διχασμένο και το πονηρό και το διεστραμμένο. Τώρα πρέπει να επανέλθουμε στην πρώτη κατάσταση. Αλλά για να γίνει αυτό θα το κάνει μόνο η χάρη του Θεού. Εκείνη που μας κατασκεύασε από την αρχή. Για να έρχεται εκείνη πάνω μας συνεχώς, πρέπει να έχουμε, να κατάλαβες, την επαφή που είναι η ακριβή στήριξη του Θεού θελήματος. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να του κάνουμε το θέλημά του γιατί παίρνει κάτι. Εάν όμως δεν κάνουμε έτσι, δεν μπορεί να έρθουμε σε επαφή μετά του Θεού, να πάρουμε από αυτόν την χάρη του, να μας καθαρίσει αυτό από τα πάθη και από τον νόμο της διαστροφής. Βλέπετε, αυτός είναι ο λόγος. Άρα η τήρηση των εντολών δεν είναι γιατί θα πάρει κάτι ο Θεός, το χρειάζεται και πρέπει να του το δώσουμε. Είναι βλασφημία η σκέψη αυτή. Ο Θεός είναι ενδεής και υπεράπειρος. Δεν θέλει τίποτε. Αλλά εμείς δεν μπορούμε, εάν δεν τηρήσουμε το θέλημά του. Και απόδειξη, να, που είναι τόσο σοντανά μπροστά μας. Έχουμε στοιχεία τέτοια που πέτυχαν και διαμαρτυρούν αυτοί και επισφραγίζουν αυτή την πραγματικότητα. Όλοι οι ενάρετοι άνθρωποι που έφτασαν στον αγιασμό δεν ήταν άνθρωποι που ζήσαν μαζί μας. Δεν ήταν αδελφοί μας και συγγενείς μας και γνωστοί μας. Επειδή όμως είχαν το σθένος με επιμονή και με θέληση να τηρήσουν επακριβώς το Θεό θέλημα, πήραν την χάρη από τον Θεό, έγιναν καθαρή την καρδία και πήραν την χάρη την προγενεστέρα που τους κατασκεύασε ο Θεός πριν να πέσουν και μπήκαν στον αγιασμό.
Τι είναι ο αγιασμός? Γίνεται ο άνθρωπος όπως είναι ο Θεός. Βλέπετε, αυτοί που είναι άγιοι έχουν επαφή με τις τρεις διαστάσεις. Όπως ο Θεός. Ξέρουν τι είναι στο παρελθόν. Ξέρουν τι γίνεται τώρα. Ξέρουν τι θα γίνει και στο μέλλον. Γενικούσα χάρη του Θεού που κατοίκησε μέσα τους δια του αγιασμού, τους κάνει να μοιάζουν με το πρότυπο, με τον Θεό τους. Επιστρέφει, ενικήσω εν αυτής και εμπαρυπατήσω και έσω με αρά και έσω ντεμή εις Υιούς και θυγατέρας. Να είναι επαγγελίας. Άρα λοιπόν η τήρηση των εντολών, αδερφοί μου, για όλους τους ανθρώπους, όχι για τους μοναχούς, είναι απαραίτητο δόγμα ζωής. Όπως χωρίς αναπνοή δεν ζούμε. Όπως χωρίς διατροφή δεν ζούμε. Έτσι και χωρίς θείαν χάρη είναι αδύνατο να απαλλαγούμε από την ενοχή της διαφθοράς και της καταστροφής. Και στο παρόν θα έχουμε δυστυχία και φόβων και κινδύνους και στο μέλλον θα χωριστούμε από το Θεό. Γι' αυτό επιβάλλεται, είναι καθήκον. Δεν είναι γιατί το νομοθετεί ο Θεός, γιατί το θέλει. Από αγαθότητα και μόνο συγκατεύει να μας το υποδείξει, όπως ένας γιατρός υποδεικνύει σε έναν άρρωστο την κούρα της αποθεραπείας του. Δεν είναι ότι θα πάρει τίποτα ο γιατρός από αυτό. Εάν ένας ασθενής φυλάξει με ακρίβεια την αποθεραπευτική κούρα που του είπε ο γιατρός, μήπως θα ευεργετήσει τον γιατρό ή θα κερδίσει τίποτα ο γιατρός από αυτό? Όχι. Απλούστατα ο υγιής αυτός, ο μελλοθάνατος, θα κερδίσει την υγεία του με την προσπάθεια αυτή που του υπέδειξε ο γιατρός των τρόπων της θεραπείας. Αυτά ήθελα να σας αναλύσω, ούτως ώστε προθύμως ο καθένας να βαδίζει τον δρόμο της μετανοίας που του χρειάζεται. Δεν το απαιτεί ο Θεός, ούτε παίρνει τίποτε από εδώ. Είμαι θα υποχρεωμένη, γιατί αν δεν κάνουμε έτσι, είναι αδύνατον. Επειδή αρρωστήσαμε, ξεκοπήκαμε από τον Θεό και τώρα αποκτήσαμε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά, εάν δεν αγωνιζόμεθα να κρατήσουμε μέσα μας την Θεία Χάρη, δεν θα μείνουμε εδώ. Και δεν έχουμε παραδείγματα μέσα στην κοινωνία μας, ανθρώποι που έφυγαν από τον Θεό, είδετε που καταντούν. Δηλαδή γίνονται όπως οι δαίμονες, όπως τα χτίνει. Και εδώ μεν είναι αδυστυχής έτσι και με τα θάνατο χάνονται τελείως. Τι δεν μπορεί να πάει ο άνθρωπος ο διεφθαρμένος να πάει να ένωσει με τον Θεό? Εσώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός σου και εισελεύσεται. Βλέπετε, αυτό είναι το θέμα. Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν όπου η μετάνοια είναι το πραγματικό μας καθήκον εδώ στην παροικία που ζούμε. Εδώ αφού δεν θα μείνουμε, αδελφοί μου. Εδώ εκτίωμε την ποινή μας. Μας κατεδίκασε για το σφάλμα που κάναμε και μας κλείσαν φυλακή. Τόσον καιρό φυλακή. Εκτίωμε την ποινή μας και να έρθουν να μας ανοίξουν να βγούμε. Δεν θα μείνουμε εδώ στον κόσμο τούτο. Ποιος έμεινε εδώ? Άρα λοιπόν η αποστολή μας εδώ δεν είναι να χτίσουμε, να αγοράσουμε, να πουλήσουμε, να πελεκίσουμε, να αποκτήσουμε. Δεν είναι. Είναι να συντηρηθούμε τους νόμους της αναγκαιότητος εις τη βιοπάρη μας και ο νους μας είναι να γυρίσουμε πίσω στον Θεό, να τον πείσουμε ότι μετανοούμε. Γιατί από την παναγαθότητα του ο Θεός το έκαμε αυτό. Ενώ δεν μας χρειαζόταν, δεν μας έπρεπε. Ο Θεός μας έβαλε, έκτισε, εφύτεψε παράδεισο και μας έβαλε μέσα. Να κατοικήσουμε μαζί του εκεί. Σηκωθήκαμε με τα πόδια μας και φύγαμε. Έπρεπε να μας πετάξει στην πραγματικότητα. Αν έβαλαμε την ανθρωπίνη δικαιοσύνη. Και να κάνουμε άλλους καλύτερους από εμάς. Δεν το έκαμε όμως η αγαθότητα του. Αλλά ήρθε και μας βρήκε μέσα στην κόλαση που βρισκόταν. Μας έδειξε τον τρόπο της επιστροφής. Και μας τον έδειξε πρακτικά. Ενώ μπορούσε να το διατάξει από εκεί που ήταν. Ή θα πούμε ότι είναι αδύνατο να το κάνουμε εμείς. Έρχεται και φοράει τη δική μας φύση για να την αγιάσει που την φθήραμε εμείς. Και μπήκε μπροστά και εφήρμοσε τις εντολές. Εφήρμοσε τον πρακτικό τρόπο του εναρέτου βίου. Και μας προκάλεσε εις απομίμηση. Δεν μπορεί τώρα κανείς να πει ότι είναι αδύνατος η ευαγγελική ζωή. Φράζεται το στόμα του. Διότι αυτός ο ίδιος ο Θεός εφήρμοσε απολύτως και υπέρ εκ περισσού. Όχι τόσον όσον απαιτεί από μας. Να δεν είναι μόνον αυτό. Πίσω από αυτόν τώρα και 2.000 χρόνια. Εκατομμύρια ήρωες. Εκατομμύρια.
εφήρμοσαν απολύτως τις εντολές του, κατά το δικό του παράδειγμα, και μπήκαν μαζί του στον αγιασμό. Άρα δεν υπάρχει καμία πρόφαση να μας καλύπτει. Μην πλανόμεθα, αδελφοί μου. Ο προορισμός μας, ο Κύριος, το κέντρο του στόχου και του προορισμού μας στην παρούσα ζωή είναι η μετάνοια. Αφού δεν μπορέσαμε να ευαρεστήσουμε, τουλάχιστον να μπορέσουμε να μετανοήσουμε. Συγκατεύει τόσο πολύ ο Θεός και Πατήρ ημών, ούτως ώστε να δέχεται τη μετάνοια μας σαν την πρώτη ορθοπραξία, που έπρεπε να μείνουμε τέλειοι και να μην κάνουμε λάθος. Και αφού τροποντινά δεν καταφέραμε, συγκατεύει χαμηλότερα και μας λέει τουλάχιστον μετανοήστε και σας δέχομαι πάλι. Μετά από αυτόν ποιος θα δικαιωθεί, εάν και την μετάνοια τη θυσιάσει άστοχα στη ζωή του? Εν συνεχεία να πω και το πηλίκον τρόπον δηλαδή. Γιατί όπως είπα πρωτήτερα, μέσα στους αναρχισμούς που ζούμε σήμερα, στον κυκαιώνα της αρνήσεως των πάντων, δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο. Δεν συνέβεται ποτέ στην ιστορία της ανθρωπίνης ζωής. Τόσο χρεοκοπήσαμε. Έρχονται μερικοί από αυτούς, γεννήματα του αναρχισμού, να προβάλλουν γιατί ο Θεός, αφού είναι αγάπη, κολλάζει τους ανθρώπους. Το προβάλλουν και αυτό. Άραγε κολλάζει ο Θεός. Εάν κόλλαζε ο Θεός, έπρεπε από την αρχή που παρέβημα το θέλημα του, χωρίς λόγον, μας έφταξε κανείς, όλοι μας έφυγαμε. Έπρεπε από τότε βέβαια, αν κόλλαζε, τότε πραγματικά να μας παράξει. Έτσι έπρεπε να κάνει. Αφού όμως αντί να μας πετάξει, εκατέβηκε ο ίδιος και κοινώνησε με τη δική μας τη φθορά για να μας επιστρέψει, άρα δεν κολλάζει ο Θεός. Τώρα, είναι γεγονός όμως ότι κολλάζονται οι άνθρωποι όμως. Αυτοί που κολλάζονται, δεν τους κολλάζει ο Θεός. Κοίταξε, ο Θεός επρήγησε τον άνθρωπο από την αρχή με την ελευθερία της προσωπικότητός του. Να έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να εκλέξει τι προτιμάει και να έχει την δύναμη να το εφαρμόσει. Αυτό είναι γεγονός ότι και μετά την πτώση δεν το χάσαμε. Έχουμε την ελευθερία της ευθυκρισίας. Μπορούμε μόνοι μας να διαλέξουμε ό,τι θέλουμε και μπορούμε μόνοι μας να το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, τώρα η αγαθότητα του Θεού, κοίταξε τι κάνει. Αφήνει έναν άνθρωπο ελεύθερο. Σ' όλη του τη ζωή είναι εδώ. Περίπου η ζωή, το νόημα της κεντρικής ζωής, είναι 70-80 χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή και τα νωρίτερα, αλλά η βάση είναι τούτη. Επί λοιπόν 80 χρόνια περιμένει τον άνθρωπο ο Θεός εδώ και του λέει, έστω και την τελευταία, εις τον ρόχο του θανάτου, γύρισε πίσω παιδί μου, πες ότι μετανοείς για τα κακά που έκαμε και εγώ σε δέχομαι πάλι. Σε συγχωράω. Δεν το λέει όμως ο άνθρωπος. Δεν το λέει ούτε στον ρόχο του θανάτου. Πεθαίνει και αποδεικνύει ότι προτιμάει την κακοήθεια, το έγκλημα, την αμαρτία, την διαστροφή, το ψέμα, την απάτη. Αφού πεθάνει λοιπόν, πάει εκεί που διάλεξε, δεν τον κολλάζει ο Θεός. Διότι δεν του αφαιρεί την ελευθερία της προσωπικότητας. Διότι θα τον αδικούσε, αφού απέδειξε με τη ζωή του ότι προτιμάει μόνον αυτά. Εάν του τα αφαιρέσει στο τέλος ο Θεός, επιβουλεύει την ελευθερία του. Βλέπετε ότι δεν κολλάζει ο Θεός. Πάει αυτός εκεί που έδειξε τι προτίμησε στη ζωή του. Αφού ο Θεός του έδωσε τη μετάνοια και δεν δεχθήκε να μετανοήσει και πέθανε αμετανόητος πάνω στο έγκλημα, λοιπόν πηγαίνει στο τέλος μετά το θάνατο να βρει αυτά τα οποία έσπερε. Δεν το στέλνει κανείς. Αλλά ακόμα, αν εφαρμόσουμε και τη δικαιοσύνη του Θεού, εδώ διχάζεται η ανθρώπινη προσωπικότητα σε δύο τμήματα. Οι μεν ήμισης προτιμούν την αρετή και την καλοσύνη και οι ήμισοι προτιμούν την κακία και την, από την παλιά ανθρωπιά. Και αμφότεροι τους αφήνει ο Θεός να ζήσουν όπως προτιμούν. Στο τέλος όμως είναι γεγονός, μετά τον θάνατο είναι στατική η κατάσταση πλέον. Δεν υπάρχει μεταβολή εκεί. Έτσι η Αποκάλυψη αποδεικνύει. Αυτοί που προτίμησαν την καλοσύνη στη ζωή τους, επειδή είχαν και το διάβολο εναντίον, όχι μόνο τους κακούς ανθρώπους, κέρδισαν την καλοσύνη τους αυτή με πολύ αγώνα. Λοιπόν, αυτοί απέδειξαν ότι προτιμούν την αρετή, την καλοσύνη, την αγάπη, τη δικαιοσύνη. Μετά θάνατο λοιπόν επίαν εκεί.
Εάν έβαζε ο Θεός και αυτούς εκεί, δεν θα αδικούσαν αυτούς τους ανθρώπους. Ότι αφού αυτοί απέδειξαν ότι στη ζωή τους είναι διαστραμμένοι. Εάν μετά το θάνατο τους πάρει και τους βάλει σε αυτούς τους ήρωες που κέρδισαν με το αίμα τους και τον εδρότα τους στην καλοσύνη, δεν θα τους ανακατεύουν αυτοί? Να κοιτάξετε να δείτε ότι αυτό το κάνουμε και εμείς, οι άνθρωποι που είμαστε άδικοι. Όταν χτίσουμε μια πολιτεία, χτίζουμε μέσα στην πολιτεία και φυλακές και δικαστήρια. Τι χρειάζονται οι φυλακές και τα δικαστήρια? Δεν είναι εργοστάσια. Δεν χρειάζονται σε τίποτε αυτά. Χρειάζονται όμως, γιατί υπάρχουν σκεύη κατηρτισμένα εις απώλεια, διεστραμμένα αμετανοήτως, που δεν διορθώνονται και πρέπει να τους κλείσουμε εκεί μέσα για να ησυχάσουν οι άλλοι. Βλέπετε, επιβάλλει η δικαιοσύνη και τούτον. Διότι, πώς θα ειρηνεύσουν εκείνοι που είναι ειρηνικοί όταν υπάρχουν τα ζυζάνια μέσα μέσα, παραλόξος και παραλόγος? Βλέπετε ότι άρα ο Θεός δεν κολλάζει. Αλλά ο άνθρωπος περπατάει μόνος του και πάει εκεί που διάλεξε. Εδώ έχει ένα ωραίο κείμενο εδώ που λέει οι πατέρες εδώ ότι η υπακοή, η ταπείνωση, δεν πες το τούτο. Εν δυσήν εντολές οι αγωνιστές πάλιν προς το αρχαίον αξίωμα έρχονται δι υπακοής και νηστείας. Εκ γάρτων εναντίον τούτων η κακία πάσα το γέννη των πρωτών επισήλθε. Δηλαδή η υπακοή και η νηστεία, η εγκράτεια δηλαδή. Η υπακοή και η εγκράτεια είναι βάσεις που κρατάει την ισορροπία. Εάν τα ενάντια εφαρμόσουμε, δηλαδή την αναρχία, την ανταρσία και την ακρασία, αυτά είναι πηγή του ολόθρου. Από εκεί είναι που γίνεται η καταστροφή. Και τους ανθρώπους μας που βλέπουμε που πλανούνται και σήμερα καταντούν στα χάλια αυτά που είναι, από εκεί πήγαν. Λοιπόν, βλέπεις, άρα βάσεις δηλαδή τη σωτηρία μας, σπονδυλική στήλη, δηλαδή του πρακτικού εναρέτου βίου, είναι η υποταγή, η υπακοή. Και η περιεκτική εγκράτεια. Η εγκράτεια δηλαδή δεν διατάζει αποχή από τους φυσικούς νόμους, αλλά αποχή από τη σπατάλη. Καταλάβατε, αυτό είναι. Γιατί η ακρασία είναι σπατάλη. Άλλο είναι η τροφή και άλλο είναι η τρυφή. Βλέπετε. Άλλο είναι η χρεία και άλλο είναι η επιθυμία. Ο λογικός άνθρωπος διαλέγει ακριβώς την χρεία. Γιατί η επιθυμία δεν έχει, είναι ακράτητη, δεν έχει τέρμα. Ποτέ. Αν γεμίσει η θάλασσα ποτέ και δεν χωράει άλλον, έτσι θα βρεθεί και τέρμα στην επιθυμία. Στην παράλογη επιθυμία των ανθρώπων. Και δεν βλέπετε σήμερα τις πεπλανημένες κοινωνίες. Που τρίβονται και φθύρονται και χάνονται και τέλος δεν βρίσκουν. Ο σκοπός εδώ που ζούμε στη ζωή αυτή δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι να κρατήσουμε, να συγκρατήσουμε τη βιολογική μας υπόσταση στην ισορροπία για να αποδείξουμε πρακτικά ότι αγαπούμε τον Θεό που αρνηθήκαμε και προτιμούμε το θέλημά Του, όχι ούτε το δικό μας ακόμα. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη ομολογία. Και αν σε αυτή τη χούφτα του χρόνου που ζούμε εδώ, που κοντά στην αιωνιότητα είναι μια στιγμή, αν μείνουμε έτσι πιστοί, θα ακούσουμε στην ώρα του θάνατου, βδούλε αγαθέ και πιστέ. Επί ολίγα είσαι πιστός, επί πολλός σε καταστήσω, ήσερθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Βλέπετε, αυτό είναι. Όλα τούτα οι πατέρες μας λένε. Δηλαδή την προσεκτικότητα. Διότι η απροσεξία είναι εκείνη που έκαμε όλα τούτα. Και βλέπετε τώρα και μέσα στην πεπλανημένη μορφή της ζωής μας, βλέπετε αυτοί όλοι που πλανούνται, που σήμερα τους δείχνουμε με το δάχτυλο μας, είναι τούτοι που δεν έχουν ούτε εξάρτηση από κανέναν, ούτε εγκράτεια και δεσμό. Φαντάζονται ότι μέσα στην παλιοζωή αυτή θα βρουν κάτι. Και τι βρίσκουν? Τον πρόωρο θάνατον, τις αρρώστιες, την μομφή και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν. Λοιπόν, επανερχόμεθα πάλι στο νόημα της μετανοίας. Το φάρμακο αυτό που μας χάρισαν οι αγαθότητες του Θεού, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί μου. Είναι μια μεγάλη δωρεά της αγαθότητας του Θεού. Χωρίς να χρειάζεται ο Θεός αυτό το πράγμα. Μας το χάρισε εμάς από την αγαθότητά του. Ενώ έπρεπε να μην τον αρνηθούμε, ούτε να τον προσβάλλουμε. Και όμως εμείς δεν τα καταφέραμε. Και πράγματι αποδεικνύεται ότι είναι πατέρας. Πόσο φαίνεται η πατρική του στοργή. Διότι μόνο ένας πατέρας μπορεί να κάνει αυτό. Κανείς άλλος. Διότι βλέπετε, δεν είναι μόνο ότι δεν εφυλάξαμε αρχικά και μετά ύστερα αφού η αγαθότητα του μας ελυπήθη και όντας πεπλανημένους μας ελυπήθηκε, μας βρήκε έναν τρόπο και μας ήλκησε πίσω
στον εαυτό μας και μας έφερε στη μετάνοια, στην επίγνωση της μετανοίας. Πάλι από τότε, από την επίγνωση της μετάνοιας, πάλι δεν μπορέσαμε να μείνουμε όρθιοι. Πάλι φταίμε κάθε μέρα. Και δεν φεύγει. Παραμένει. Βλέπετε την πατρική και δαιμονία. Μόνο μια πατρική καρδιά μπορεί να δεχθεί τον κατά συρροήν αδιόρθωτων αμαρτωλών. Γιατί η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι πρώτη και δευτέρα ή έστω και δεκάτη. Μετά απορρίπτεται. Βλέπετε όμως η πατρική του Θεού και δαιμονία. Βλέπετε την απόδειξη της πατρότητος του Θεού απέναντί μας. Μόνο τούτο. Αυτός ουδέ του ιδίου ιού εφίσατο. Το κέντρο της παραγάπης του το έσφαξε για μας τους αντάρτες και τους προδότες. Δεν αξίζει λοιπόν τώρα να αξιολογήσουμε όλες αυτές τις μορφές της πατρικής θυσίας του Θεού και τουλάχιστον αφού δεν ευαρεστήσαμε τουλάχιστον να μετανοήσουμε. Αυτό είναι το καθήκον μας, αδελφοί μου. Δεν ποδίζει η εργασία της μετανοίας, δεν μειώνει την προσωπικότητά μας, την βιολογική μας υπόσταση. Διότι οι εντολές του Θεού του Ευαγγέλιον δεν απαγορεύει τίποτε από τη σύσταση του είναι μας, της αξιοπρέπειας μας. Το Ευαγγέλιον ένα μόνο εμποδίζει. Ντρέπομαι να το πω. Την παλιάνθρωπιά. Τα έργα της ντροπής που τα κάνουμε κρυφά γιατί δεν ντρεπόμαστε. Αυτά μόνο διατάζει να αρνηθούμε. Στην πραγματικότητα και εμείς οι ίδιοι εκάναμε νόμους και δικαιοσύνες και τα καταδικάζουμε. Αλλά τα καταφέρνουμε και τα καλύπτουμε. Λοιπόν, βλέπετε, άρα η μετάνοια είναι τόσο εύκολη και επιβεβλημένη. Εκείνος που δεν θέλει να την πάρει, εκείνος εθελοκακή, είναι σαν αυτούς που αυτοκτονούν. Μόνοι τους αρνούνται τη ζωή και σκοτώνονται. Εκείνος που δεν θέλει τη μετάνοια μοιάζει με αυτόν ακριβώς. Τι είναι η μετάνοια? Όταν η παραγαθότης του Θεού κατεβαίνει σε τέτοιον σημείο να δέχεται τον παραμαρτωλόν άνθρωπο να γυρίσει πίσω, δεν θέλει τίποτε να του δώσουμε. Να πούμε συγγνώμη Θεέ μου, με ένα είδος επιγνώσεως συντριβής, με επίγνωση, με ταπείνωση. Συγγνώμη Θεέ μου, ήμαρτον, συγχώραμε, μη με κρίνεις. Με βοήθαμε να σηκωθώ. Αυτό είναι. Αυτή είναι η μετάνοια. Και έτσι το δέχεται πάλιν ο Θεός και του δίδει τη δύναμη να σταθεί στα πόδια του πάλι. Και ξεχνάει ο Θεός την τόση του ενοχή που είχε πριν. Πραγματικά, εδώ αν τη μετάνοια ο άνθρωπος δεν αξιολογήσει, δεν άξει ως κανενός ίχτου, κανενός ελέους. Είναι η μεγαλύτερη, πώς να σας πω, το πιο βαρύ σφάλμα. Η μεγαλύτερη βλακεία που δεν έχει μέτρο. Διότι αν ο Θεός δεν έδιδε την μετάνοια και είμαι θα υποχρεωμένοι να κρατήσουμε την πρώτη νομολογία του αψίσματος, αμφιβάλλω αν θα βρισκόταν κανένας για να σωθεί. Όμως τώρα μετά από αυτόν τον τρόπο της παναγαθότητος του Θεού που με την απεριόριστη μετάνοια μας δέχεται πάλι πίσω, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα βρει πρόφαση ότι δεν μπορεί και αν το κάνει? Μόνο εάν έχει χάσει τα λογικά του και δεν σκέφτεται σωστά. Πάντως η χάρη του Θεού να μας ενισχύσει όλους να ανταποκριθούμε στο καθήκον μας αυτό της μετανοίας, γιατί αδελφοί μου τόσο λίγο θα φύγουμε από εδώ. Μήπως ακόμα και για την παναμαρτωλότητά μας επιτρέψει ο Θεός διάφορες παιδείες και μας θερήσει νωρίτερα και δεν φτάσουμε τα γεράματα. Άρα πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, διότι όντως ο θάνατος είναι ένα είδος ληστρικών, όπως που κάνουν οι κλέπτες, που δεν ειδοποιούν ποτέ. Ούτε ξέρουμε πότε θα έρθουν. Καλύτερα είναι να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Και η ετοιμασία είναι τούτη. Λοιπόν, εκείνος ο οποίος θέλει να βρει βοήθεια, το πρώτο απ' όλα θα χαράξει ότι είναι υποχρεωμένος να υποταχθεί στο Θεό θέλημα. Για να μπορέσει να το πετύχει αυτό, πρέπει να βάλει στο νου του και τη μνήμη του Θεού. Δηλαδή η μνήμη του Θεού και η επίκληση του είναι σαν που φωνάζουμε τον Θεό να είναι δίπλα μας. Αυτό θέλει και αυτός. Επικάλεσε με, λέει, εν ημέρα θλίψεως σου και εξελούμεσαι. Λοιπόν, ξέροντας την αδυναμία μας, συνέχεια προσπαθούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε μας. Κύριε, ελέησε. Θεέ μου, συγχώραμε. Η συνεχής επίκληση του ονόματος του Θεού και η καλή απόφαση της εμμονής μας εις το θέλημά του
Αυτός είναι ο δρόμος της επιτυχίας. Αυτό εύχομαι για όλους μας να ξεκινήσουμε με αυτό τον όρο. Να αξιωθούμε, να προσκυνήσουμε και την Ανάσταση του Χριστού μας που έρχεται, αλλά και τη δική μας Ανάσταση. Εις εκείνη την ημέρα γέννητο. Αμήν. Ευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.